Πριν προχωρήσουμε, έχει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στον Πρόεδρο. Πρώτα ερωτήσεις και μετά, αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Είπες, Πρόεδρε, ότι 8 Δήμοι παίρνουν αυτές τις 35.000. Ο Δήμος Ζωγράφου είναι μέσα σε αυτούς. Τώρα, εσύ θες να βγάλω τοπικό θέμα, θα σου το πω εξής. Όχι, μίλησα προσωπικά ο ίδιος και με τους 60 δημάρχους, εγώ ίδιος, για να μιλώ άλλο. Και του είπα, μάλιστα αυτό το είπαμε προσωπικά, υπάρχει έντυπο που έχουμε στείλει 5 φορές σε κάθε Δήμο και του λέμε: υπάρχουν όλα αυτά που μπορείς να αξιοποιήσεις. Γιατί μπορεί να αξιοποιήσει αυτό, μπορεί να αξιοποιήσει εκδηλώσεις εδώ που δίναμε δωρεάν εισηγητές, μπορεί να αξιοποιήσει σεμινάρια. Είπαμε μια σειρά δράσεων, όλες αυτές που είπα και άλλες να πάρουν. Μία από αυτές ήταν και αυτή με τα ξέρω ότι κόλλησε το 35.000. Η απάντηση είναι ότι αποδεχτήκαν 8 Δήμοι, αν ήταν ο Δήμος, θα το έλεγα. Πολύ ωραία. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι αυτός. Ναι, αλλά τώρα με βάζεις, δεν θέλω να σου αντίστοιχο με τον Δήμαρχο. Λόγος... Λέω απλά δεν αξιοποιήθηκε. Μπορεί να το αξιοποιήσει του χρόνου. Ο λόγος που το κάνω, επειδή είναι το εκπρόσωπο από όλες τις παρατάξεις, είναι μια ευκαιρία να τεθεί από όλους τους και να τα πάρουμε τα χρήματα. Μπορώ να σου πω κάτι χειρότερο. Είχαμε βάλει ένα κονδύλι 400.000 και θεωρήσαμε ότι αυτό δεν θα μας φτάσει. Τελικά δυστυχώς εξελίχθηκαν μόνο οι 100 από τις 400.000. Αυτό δείχνει, γιατί κάποια πράγματα, ξέρετε, από τους Δήμους σας λέω, υλοποιούνται του χρόνου. Ξέρετε, θα σας πω την απάντηση και η ίδια ισχύει και για τα πάντα. Εμείς σηκώσαμε πολύ ψηλά τον πύχη, αυτό συνέβη και με ένα μεγάλο μέρος σωματείων. Όταν ένα έργο το βάζεις μπροστά, πρέπει να δουλέψεις μετά. Είτε λέγεται Δήμος Σωματείο, όταν του δίνεις μια τέτοια ευκαιρία, πρέπει να κάτσει κάτω, να σκεφτεί, να το δουλέψει. Αυτό το πρόβλημα ήταν πάντα στη χώρα μας, γι' αυτό έχουμε και μία ρίση που θα σας αρέσει. Πρόσεξε τι μου ζητάς, γιατί θα το κάνω αποδεκτό. Προσέξτε την αλλαγή. Η ρίση του επιμελητηρίου είναι: πείτε μας τι θέλετε, αλλά πρόσεξε αυτό που μου ζητείς, θα το δεχτώ. Άρα σημαίνει ότι μετά πρέπει να είσαι πρόθυμος να το υλοποιήσεις. Μετά από 40 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, ξέρετε, μας αρέσει γενικά, και το λέω και για τον εαυτό μου να διεκδικούμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα της υλοποίησης, που σημαίνει πρέπει να δουλέψω, που δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες, τότε τα πράγματα σκουραίνουν. Εμείς χαιρόμαστε που σκουραίνουμε αυτόν τον τρόπο, ότι χαιρόμαστε να υπάρχουν απαιτήσεις. Σας το λέω, μα εμείς θέλουμε να υπάρχουν απαιτήσεις, γιατί μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Μπορούμε. Έχουμε και τη δύναμη και την οικονομική και την ηθική να την υλοποιήσουμε. Αρχεί πάντα ο στόχος να είναι, να σας θυμίσω αυτό που ζητάνε, θα πρέπει να είναι πάντα η στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να είναι άλλος σκοπός. Σε αυτή τη λογική είμαστε πρόθυμοι όχι μόνο για αυτό που είπα, αλλά και για παραπάνω πράγματα σε κάποιο Δήμο. Να εξηγήσω τι είπε. Είπε ότι κάποιοι που πήραν επιδοτήσεις. Έγινε, να το πω και πιο απλά. Η έκκληση ήρθε τον Νοέμβριο και του λέει μέχρι 31 Δεκάτου πρέπει να ξεξοδέψει τα χρήματα. Παραλογισμός. Έχουμε κάνει και εμείς γράμμα από προχτές στον Υπουργείο. Του είπαμε αυτό σε ένα παραλογισμός. Να μου λες όταν πήρα έκκληση τον Νοέμβριο, γιατί δεν ξεξοδέψει αυτά μέχρι το Δεκέμβριο. Και ζητάμε το λογικό ότι πρέπει να μου δώσει την ευκαιρία στο διάστημα του 2022 να τα ξεξοδέψω. Είναι ένα από του πιο περίεργου. Δεν είναι ο μόνο πάντω. Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά να ξέρετε, γι' αυτό είμαι έτοιμο. Το δημοσιεύουμε και στο αμέσως κάναμε, ζητήσαμε τον Υπουργό την παρέμβασή του, του λέμε τον παραλογισμό του θέματος, γιατί αυτός είναι ο παραλογισμός ο ακριβής, ότι οι περισσότεροι πήραν έγκριση στον Νοέμβριο και του λέγε εξόδεψε λεφτά σε ένα μήνα. Πώς να τα εξόδεψε ένα μήνα? Δεν μπορεί να τα εξόδεψει. Είμαστε γνώστες, γιατί και λόγω των λογιστών το ξέραμε. Θέλω να ξέρετε ότι κάναμε ερώτηση, περιμένουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι, επειδή ακριβώς είναι τόσο παράλογο για κάποιους κόσμους που δεν μπορούν να αντιδράσουν, ότι κάποια λύση θα βρεθεί. Αισιοδοξώ. Και τις δαπάνες έπρεπε να τις έχεις κάνει μέχρι το 2021 το Δεκέμβριο. Το ίδιο, αυτό λέμε. Ναι, έπρεπε να τα έχεις κάνει την προηγούμενη χρονιά, ενώ εγκρίθηκε την επόμενη. Όχι, εκεί είναι ο παραλογισμός, γιατί το έχουν βάλει οι λογιστές. Νίκο, αυτό είναι ακόμα πιο τραβηγμένο. Εγώ ξέρω ότι αυτό είπε και ο Παντελής που έχουμε εκεί οικονομικό. Μας είπε ότι εγκρίθηκε τον Νοέμβριο και του ζητούσε μέχρι το Δεκέμβριο να κάνει τις δαπάνες. Πράγμα αδύνατο. Αυτό που λες, αν συνέβη, θα ήταν και πιο χοντρό. Ναι, αυτό έλεγε ο Παντελής. Anyway. Είναι έτσι όμως όπως το λέτε. Όπως και μου δίνετε την ευκαιρία για το πρόγραμμα που έχει το. Για τα καταστήματα και τις κατοικίες. Εξοικονομώ. Ξέρετε, το εξοικονομώ, έτσι όπως είναι στημένο, θα σου το πω απλά, όπως έλεγα και για τις επιστρεπτές. Όταν κατεβάζεις ένα πρόγραμμα που λες το πρόγραμμα αυτό είναι 250 εκατομμύρια και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, αυτό να το ξέρετε για κάθε πρόγραμμα που βγαίνει. Άρα αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει κόφτες. Φανταστείτε ότι αν θέλανε να μπουν 800.000 επιχειρήσεις, πού να φτάσουν 250 εκατομμύρια. Άρα ακούτε μια γενικόλογο, μπαίνουν όλοι μέσα και του λες: για να είναι όλες μέσα, πρέπει να έχεις απεριόριστο ποσό. Σαν δύο τη βασική σκέψη. Αφού έχεις ποσό και λες: εδώ έχω 250 εκατομμύρια, μετά μπαίνουν οι λεγόμενοι κόφτες, όπως γινόταν στις επιστρεπτές. Είναι τόσο πολλοί κόφτες που υπάρχουν, που εξαιρείται, και αυτό ήθελα να εξηγήσω.
Ένα τεράστιο μέρος, πιθανόν και το 80% των επιχειρήσεων. Και η σκέψη είναι πάρα πολύ απλή και εξηγώ για πολλές τη φορά. Γιατί αφού είναι συγκεκριμένο ποσό, πώς θα μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα. Καταλάβατε τι λέω. Εδώ λοιπόν η δεύτερη παρένθεσή μας που έχει σχέση και αυτό που είπαμε στο σούπερμαρκετ είναι η εξής. Είναι καλό να ξέρουμε για τα καλά της χώρας μας. Στους ηλιακούς θερμοσύμφωνες η χώρα μας είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο, στον πλανήτη. Και μια ελληνική επιχείρηση είναι 7η παγκοσμίως. Έχει σημασία γιατί το λέω. Βεβαίως και έχει σημασία. Ο ηλιακός, το ρεύμα που δαπανάμε για το ζεστό νερό είναι το 20% της ενέργειας κάθε σπιτιού. Το ψυγείο είναι το 6%. Αλλά τι είπαμε, αφού έχεις το πρόγραμμα και τώρα το ξεκίνησε και λέει θα το βάλει, γιατί δεν στηρίζεις και τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες σε όλη την Ελλάδα, άρα και θα κερδίσεις παραπάνω ενέργεια, λιγότερη ενέργεια θα ξοδέψουμε και θα στηρίξεις έναν κλάδο της οικονομίας που είμαστε περήφανοι που είναι τόσο σημαντικός και τόσο δυνατός παγκοσμίως. Εξηγώ όμως γενικά να θυμάστε για κάθε πρόγραμμα και θέλω να το ξέρετε, όταν ένα πρόγραμμα έχει ένα ποσό, είναι δεδομένο ότι έχει κόφτες. Γιατί αν δεν είχε κόφτες, δεν θα μπορούσε να βγαίνει το ποσό. Άλλη ερώτηση? Ναι, ναι, ναι κύριε. Σήμερα είχε στη Βουλή μία ενημέρωση από τον Υπουργό για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχε μία ενημέρωση ο Υπουργός ο Σκυλακάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είπε κάτι παραπάνω από αυτά που είπατε πριν. Αμα έλεγε ότι θα ήμουν ψεύτης. Ένα δεύτερο, υπήρξε και μία... Παρατήρησα κιόλας και βουλευτές της πλειοψηφίας να λένε για τον κακό ρόλο που παίζουν και οι τράπεζες απέναντι αντιμετωπίζοντάς σας και σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα το πάτε το πράγμα από εδώ και μπρος? Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί και αναθεωρείται διαρκώς. Καταρχήν ο φίλος θεσμικός ότι σας λέω. Επέτρεψέ μου, δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να λέω του κεφαλιού μου. Αυτό που σας είπα για το 85-15 το έχει αποδεχτεί και ο Σκυλακάκης και ο Τσακίρης και ο Γεωργιάδης. Το θέμα είναι οι διαφορετικές απόψεις που έχουμε το συγκεκριμένο. Η παραδοχή όμως του θέματος υπάρχει και υπόθηκε στη Βουλή. Σας λέω και τον χώρο που υπόθηκε. Και υπόθηκε τόσο από τους υπουργούς όσο και από τον πρόεδρο των ελληνικών τραπεζών. Κοιτάξτε τώρα με τις τράπεζες. Εάν οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν πάρει χρήματα από τα χρήματά μας και είχαν αυτή τη φιλοσοφία, θα λέγαμε καλά κάνουν γιατί είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η αντίδρασή μας βρίσκεται στο εξής. Για να υπάρχουν 4 τιμικές τράπεζες, ματώσαμε όλοι, όλος ο ελληνικός λαός και επιχειρήσεις και οι πάντες, και δώσαμε 50 δισεκατομμύρια για να κεφαλαιοποιηθούν. Αν δεν δίναμε τα 50 δισεκατομμύρια, τα τράπεζες θα είχαν κλείσει. Οι τράπεζες λοιπόν που επιβιώνουν από τα δικά μας τα λεφτά, έρχονται σήμερα βάζοντας τα φαν και παίρνουν τα σπίτια μας. Άρα, όπως εσένα δεχτήκαμε, σας λέω την πρώτη αντίδραση, για να υπάρχει, ματώσαμε, θα έπρεπε να έχει μια πολιτική και αυτοί όλοι που ματώσαν, γιατί από τα λεφτά των φορολογουμένων επιβίωσαν. Αυτό σημαίνει ανακεφαλαιοποιηθήκαν, έχουν αυτή την άποψη. Τώρα, υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει άλλη άποψη. Αφού οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιηθήκαν από χρήματα του κράτους, κακώς είναι ιδιωτικές. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι ιδιωτικές οι τράπεζες? Αφού τα λεφτά που πήραν για να υπάρχουν είναι δικά μας. Ανοίγουμε ένα κεφάλαιο μεγάλο. Αλλά μένω σε αυτό ότι. Μείνε στο ότι η όποια αντίδραση των τραπεζών είναι γιατί αυτή τη στιγμή η τράπεζα λέει: εγώ είμαι ιδιώτης. Προσέξτε τη διαφορά. Λέει: είμαι ιδιώτης και συμπεριφέρομαι ό,τι λέει το τραπεζικό σύστημα. Άρα, με βάση το τραπεζικό σύστημα, λέει αυτό. Η διαφωνία μας είναι ότι αν αυτό το είχαμε πετύχει μόνοι τους, δηλαδή οι ιδιώτες επιχειρηματίες ήταν εκεί, θα λέγαμε: μια χαρά το πας. Θυμίζουμε λοιπόν, γιατί έχει σημασία να το ξαναπώ, ότι οι τράπεζες υπάρχουν στη χώρα μας γιατί πήραν 50 δισεκατομμύρια από τον κρατικό κορβανάλι από τα λεφτά μας για να κεφαλαιοποιήσει. Άρα. Η ευθύνη λοιπόν της πολιτείας είναι ότι πρέπει να έχει κάνει τις αναγκαίες συμφωνίες και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, ότι δεν μπορούν αλόγιστα να συμπεριφέρονται σήμερα έτσι. Και βεβαίως η τράπεζα τι λέει ως απάντηση, γιατί πρέπει να σου πω και η τράπεζα τι λέει. Εγώ το λέω αυτό γιατί το Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μου λέει ότι αυτή είναι η όρη της αναδιοδότησης και αυτό λέει και ο Σκυλακάκης που είπατε, ότι οι όρη της αναδιοδότησης προβλέπουν αυτό. Και του λες, ναι, υπάρχει μια διαφορά όμως. Πρέπει να σκεφτείς ότι άλλες οι συνθήκες οικονομίας της Γερμανίας και άλλες της Ελλάδας. Στη Γερμανία, να καταλάβετε, μια επιχείρηση 250 ατόμα θεωρείται μια πολύ μικρή επιχείρηση. Στην Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμφωνούμε. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρώπης, όμως, να ξέρετε, μια επιχείρηση έως 250 ατόμα θεωρείται μια μικρή επιχείρηση. Για την Ελλάδα είναι μια τεράστια επιχείρηση. Άρα αυτά τα κριτήρια τα βάζει στην κουβέντα και μάλιστα να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα το έχουμε κυρίως εμείς, η Νότια Ιταλία, η Ισπανία. Έχει και σχέση με το χρέος. Να σας αποκαλύψω και μια είδηση που νομίζω αξίζει τον κόπο να την έχουμε στο μυαλό μας όλοι. Λέμε ότι η χώρα μας είναι υπερχρεωμένη. Σωστά. Χρωστάμε δηλαδή 2 φορές το ΑΕΠ. Τόσο το χρωστάμε. 2 φορές το ΑΕΠ. Είναι τεράστιο. Και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες των 40 ετών των κυβερνήσεων
για να μην νομίζει κάποιος ότι τα ξεχνάω. Η Ιταλία χρωστάει 7 φορές το ΑΕΠ. Η Ιαπωνία χρωστάει 10 φορές το ΑΕΠ της. Η Γερμανία χρωστάει 5 φορές, αν δεν κάνω λάθος, το ΑΕΠ της. Το πρόβλημα δεν είναι το χρέος που έχουμε ως ποσοστό επί το ΑΕΠ, είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Και θέλω να ξέρετε γιατί γίνεται κουβέντα. Αν κάποιος από εσάς έχει πάρει 1 εκατομμύριο δάνειο και έχει δώσει 10.000 το μήνα, αλλά την πληρώνει κανονικά, είναι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αν εγώ έχω πάρει 5.000 δάνειο και πρέπει να πληρώνω 100 ευρώ το μήνα και δεν μπορώ να τα πληρώσω, τότε είμαι πολύ κακός πελάτης και έρχεται να μου πάρει το σπίτι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα, αυτό σημαίνει μνημόνια, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χρέος της. Το λέω γιατί υπάρχει και μια λαθεμένη εικόνα τι είναι αυτό το χρέος. Και αυτό βέβαια επίσης θέλει μεγάλη κουβέντα, ότι δεν έχουμε παραγωγικούς τομείς που επιχειρήσεις μεγάλες που παράγουν πλούτο όπως έχει η Ιταλία. Ή όταν εμάς ζήταγε η Ευρώπη να έχουμε 3,5% πλεόνασμα, στην Ιταλία ψήφισε τον προϋπολογισμό και δέχτηκε με 2,5% έλλειμμα. Γιατί η Ιταλία είναι η Ιταλία και η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 0,5% του ΑΕΠ της Ευρώπης και η Ιταλία είναι το 15%. Αυτά ας τα έχουμε στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε. Ή την ίδια στιγμή που ζητάμε από την Γερμανία να στηρίξει το πλαφόν στην ενέργεια, λέει: όχι, λέει, δεν το στηρίζω για την Ευρώπη, αλλά στην ίδια τη Γερμανία βάζει 200 δισεκατομμύρια για να στηρίξει το ενεργειακό κόστος. Άρα λέει πολύ απλά, σε απλά γλώσσα: εγώ έχω λεφτά, άρα λέω το πρόβλημα της χώρας μου και δεν σκέφτομαι την Ευρώπη. Είναι παράλογο, γιατί με την απόφαση της επηρεάζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και είδαμε το περίεργο: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία να ζητάνε το ευρωδάνειο και τη στήριξη με το πλαφόν, να αντιδράει η Γερμανία, όπου νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε για να μιλάμε ότι η Ευρώπη σημαίνει Γερμανία. Γι' αυτό και θα θυμάστε, όποιος είχε απορρίσει να θυμόμαστε, όταν μιλάγε ο Σόιμπελ. Σόιμπλε, δεν απορρίσατε όλοι που είπε και τα κουφάτε τα τελευταία. Ο Σόιμπλε ως τι ομιλεί για την Ελλάδα? Είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Δεν ήταν κάποιος στην Ευρώπη. Αυτό αποδείκνει ότι κουμάντο στην Ευρώπη έκανε από τότε η Γερμανία, από την εποχή των μνημονίων, και αυτό ζούμε και σήμερα. Η αντίδραση όμως, να ξέρετε, με το ενεργειακό θα είναι μεγάλη και ειδικά των νοτιών χωρών, γιατί όσο πιέζεται ο κόσμος, είχαμε αποτελέσματα τα οποία δεν ξέρω αν τα είχαμε σκεφτεί. Οι εκλογές στην Ιταλία ήταν μια πρώτη πρόβα generale. Τέτοια φαινόμενα θα δούμε κι αλλού. Άρα θα πιεστούν οι Ευρωπαίοι και θα καταλάβουν ότι ο κόσμος όταν ζορίζεται πολύ δεν ψηφίζει με βάση μια λογική σκέψη, ψηφίζει με βάση ότι θέλω να αντιδράσω. Και έχουμε φαινόμενα ακραία τα οποία συμβαίνουν στην Ιταλία, θα δούμε να συμβαίνουν και στη Γαλλία, στην Ουγγαρία ήδη όπως είδατε έγινε. Άρα θα υπάρξει μια τεράστια πίεση γιατί ο κόσμος όταν πιέζεται αντιδρά. Και επιστρέψτε μου να πιστεύω ότι αντιδρά αναθεμένα με τέτοιες απόψεις, αλλά anyway, ο λαός έχει πάντα δίκιο. Άρα η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί ότι αν πρέπει να μεταβληθεί από μια νομισματική ένωση, νομισματική ένωση σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο νόμισμα, και πρέπει να γίνουμε μια οικονομική ένωση. Να σου το πω απλά. Το μέλλον της Ευρώπης είναι να γίνουν Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, κάτι σαν την Αμερική. Όταν στην Αμερική φτωχοποιήθηκε η Καλιφόρνια, δεν πήγε κανείς να της πάρει το κεφάλι. Μια χώρα είναι η Καλιφόρνια. Και μάλιστα τεράστια, 50 εκατομμυρίων. Το μέλλον της Ευρώπης λοιπόν είναι η οικονομική ένωση, μια οικονομία, μια εξωτερική πολιτική, ένας στρατός. Αυτό ήταν και αυτό που οραματίστηκε, αυτός που το είδε. Αν αυτό δεν γίνει, φυγό και τις δυνάμεις θα υπάρξουν και πάλι στο μέλλον. Όχι, πραγματιστής είμαι. Η υπόθεση για την ενιαία Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, είναι η εξής. Δεν μπορεί να έχει άλλο μέλλον, γιατί ξέρεις, όλοι αντιδρούν. Και οι Ιταλοί, όπως ξέρεις, γιατί με βέβαια το ανελίσσες, το αποτέλεσμα ήταν ότι λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την οτροπία της Ευρώπης. Εμείς να ταΐζουμε τους Γερμανούς, να το πω ομά τους Ολλανδούς, και αυτοί με τις πολιτικές τους να θέλουν να πεινάει ο κόσμος. Ο κόσμος αντέδρασε και πήγε σε ακραίες λύσεις. Νομίζω ότι ξέρετε, η εποχή που κάναμε τις αναλύσεις με βάση τα κόμματα μας τέλειωσε. Το λέω ειλικρινά, υπήρξε κι εγώ. Πολλά χρόνια έχω γίνει καλά εδώ και 17 χρόνια πήρα φάρμακα και είμαι καλά τώρα. Δεν είμαι τόσο. Άρα μπαίνουμε στην εποχή που οι αναλύσεις πανευρωπαϊκά γίνονται με βάση την οικονομία. Η υπόθεση των κομμάτων έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο κόσμος αντιδράει με βάση αυτό που λένε απλά την τσέπη του. Όταν ζορίζεται, θα αντιδράσει ανεξαρτήτως κομμάτων. Να σου πω και τη χώρα μας. Φανταστείτε ότι η αλλαγή που έγινε των κυβερνήσεων από το 2010 έως το σήμερα, πόσες φορές ο ίδιος ψηφοφόρος άλλαξε κόμμα. Δουλεύτε το λίγο, άλλαξε κόμμα. Δηλαδή ήταν σε ένα κόμμα, πήγε σε ένα άλλο, μετά πήγε σε ένα άλλο. Κάθε φορά πιστεύοντας ότι αυτός θα του δώσει τη λύση στο πρόβλημά του. Άρα, στοιχείο σήμερα καθοριστικό της ζωής μας είναι η οικονομία και όχι επαναλαμβάνω τα κόμματα. Μα ψηφίσει ένα κόμμα. Στη λογική ότι πιστεύεις ότι αυτός θα σου λύσει. Όχι στη λογική που είχαμε πριν 40 χρόνια, το ιδεολογικό. Θεωρείς ότι αυτός θα σου δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Σωστά. Να το πείτε δυνατά. Ποιος? Ο Κάρολος το είχε πει πολλά χρόνια πριν.
Ποιο είναι ο κύριο Κάρολο? Κάπου τον έχω ακούσει, δεν θυμάμαι. Νομίζω σήμερα είναι πιο έντονο. Ή επειδή έχουμε μείνει, ξέρεις, το 1980 κάποιος στην Ελλάδα έλεγε «Δεν πανάνε ό,τι να είναι, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ». Σωστά ή όχι? Δεν παναπεινάω. Σήμερα το κριτήριο του δεν είναι το κόμμα, αυτό εξηγώ. Είναι ότι ποιος νομίζω ότι αύριο θα μου δώσει την καλύτερη δυνατότητα επιβίωσης. Το ξέρετε αυτό, νομίζω ότι το βλέπετε. Ότι πλέον το κόμμα το 80 επηρεάζει κατά 90%, σήμερα επηρεάζει κατά 20%. Αυτό είπα. Εκτός τους οικολόγους πράσινους που επηρεάζουν πάντα κατά 101%, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό στοιχείο αναφοράς όχι μόνο αλλά και της οικονομίας. Δεν βλέπω άλλους, γι' αυτό το έκανα, σας έδωσα πάσα, με πρέπει να μιλήσετε εσείς. Κάνω μια ερωτησούλα και μια ερωτησούλα ακόμα. Επειδή σ' άκουσα πρόεδρε να μιλάς για ολιγοπόλια, για συγκέντρωση πλούτου, για... ακούμε φωνές για μείωση στα καταστήματα του ωραρίου, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Εφόσον τα μεγάλα, τα μολ, τα πολυκαταστήματα, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν θα το ακολουθήσουν. Μπορεί στην πράξη να γίνει αυτό το πράγμα? Το αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, όπως έχει το δικαίωμα μιλώντας. Σας λέω ότι μετά από δύο μέρες στέφθηκε από απόλυτη αποτυχία. Ήταν το δικαίωμα, δεν συμμετείχε, ένας ελάχιστος αριθμός. Η άποψή μας λοιπόν για το συγκεκριμένο σαν επιμελητήριο, την είπα δημόσια, νομίζω ότι με είδες γιατί το είπα πολλές φορές, είναι η εξής. Πρώτον, διαφωνούμε στη μείωση του ωραρίου, γιατί ουσιαστικά σε μια εποχή μείωση του τζίρου δεν μειώνει και το ωράριο. Αν όμως υπήρχε εθνική ανάγκη να συμβεί αυτό και έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να είναι. Πρώτον, απόφαση κυβερνητική να πάρει ο αρμόδιος υπουργός. Δεύτερον, να αφορά όλη την επικράτεια και τρίτον, να αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί στη Θεσσαλονίκη να ήταν τόσο αστείο το θέμα, δηλαδή την ώρα που είναι κλειστά τα μικρά μαγαζιά, να είναι ανοιχτά τα μολ και τα σούπερ μάρκετ, γιατί κλέβουν τον τζίρο τους. Αν λοιπόν η απόφαση είναι για όλη τη χώρα και αυτό βοηθάει την εθνική οικονομία, θα λέγαμε ναι υπό τους όρους που είπα. Πρώτον, να είναι κυβερνητική απόφαση, να το επαναλάβω, πανελλαδική και να αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Όταν θα είναι τα καταστήματα του ζωγράφου κλειστά, δεν θα είναι ούτε τα υπερ μάρκετ ανοιχτά, ούτε τα μολ ανοιχτά. Γιατί αλλιώς αυτό έγινε στην πανδημία και χάσαμε ένα τεράστιο μέρος του τζίρου. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει, γιατί ανεξάρτητα που αν δεν ήταν λαγός η υπόθεση, χαίρεται λαγός, είδατε ότι αμέσως και ο Υπουργός και προς τιμή του είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό για τη δημιουργία θέμη του ανταγωνισμού, το πήρε πίσω. Η γνώμη μου είναι ότι θα επανέλθει σε επιφάνεια, να σας πω. Εκεί κοντά, λίγο μετά, λίγο πριν, λίγο μετά τις γιορτές θα ξανάρθει. Αλλά όταν έρθει, νομίζω δώσαμε τις διαστάσεις που λένε ότι εμείς, ναι, βεβαίως, εμείς οι άνθρωποι της αγοράς πάντα μας ενδιαφέρει η ηρεμία, η ισορροπία. Θέλουμε να προσφέρουμε να υπάρχει μια κατάσταση που στηρίζουμε την εθνική οικονομία. Γι' αυτό είπα και για το έργο του επιμελητηρίου. Επαναλαμβάνω, αλλά γίνεται με ίσες προϋποθέσεις. Κλείνω εγώ, θα κλείσεις και εσύ. Όχι την ώρα που κλείνουμε εμείς, θα κλέβεις εσύ από τον τζίρο μου. Ο μισθός των υπαλλήλων μας. Περίμενε. Είναι, αν πάμε σε μείωση του ωραρίου, θα σου πω, ο μείωση του ωραρίου, γι' αυτό αν το ανοίγαμε ένα μεγάλο, πρέπει να λάβεις υπόψη και αυτό που λες. Λένε κάποιοι, όχι, ναι, ξέρετε, η οικονομία δεν είναι ευχολόγια, είναι πράξη. Έχεις δίκιο λοιπόν σε αυτό. Άρα, αν σκεφτόμαστε το κυβέρνηση, θα έλεγε πολύ απλά, να σου το πω εντάχει, και αυτό το είπα στην ομιλία μου, όταν έδωσα τέλος πάντων τη συνέντευξη που έδωσα. Άρα θα πεις πολύ ωραία, θέλω να μειώσω το ωράριο 10 ώρες τη εβδομάδα. Πολύ. Πλήρωσέ μου λοιπόν το μη μισθολογικό κόστος, πλήρωσέ μου τις παροχές του. Και να μπορέσουμε να το λύσω. Αν μου ρίξει όλο το βάρος πάνω μου, αυτό που θα καταφέρει θα είναι πρώτον να μειωθεί το προσωπικό, να υπάρχουν απολύσεις. Δεύτερον, για να μην κρυβόμαστε, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός τετράωρων σε επιχειρήσεις. Αυτοί όλοι θα απολυόντουσαν. Άρα λοιπόν, είναι η συμπληρωματική, να το πω έτσι, που ξέρετε, των ωραρίων. Άρα ακριβώς γιατί γίνονται αυτά τα θέματα, θεωρώ δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά αν την έπαιρνε, εμείς είμαστε υπέρ και το ξέρετε, να το ξαναθυμίσω. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε υπέρ ως εκπρόσωποι των μικρομεσαίων σε αξιοπρεπείς μισθούς. Αν σήμερα μιλάμε για τα 750, όταν γίνουν 713 ευρώ, εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν 900 και 1000 ευρώ. Πρώτα ακούσετε το θέμα και μετά πει να αντιδράσετε. Γιατί καμία ανεπτυγμένη οικονομία δεν έχει μισθούς πείνας. Άρα θέλουμε να υπάρχουν πολύ ικανοποιητικοί μισθοί, γιατί είναι και πελάτες μας. Αν αυτοί έχουν λεφτά, θα έχουμε και εμείς λεφτά. Γιατί δεν λέμε ναι σήμερα στις αυξήσεις? Γιατί όταν ζητάς αύξηση, δεν λέμε και όχι, δεν αντιδράσαμε, αλλά να υπάρξει μια ισορροπία. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχουμε προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου σημαίνει δανεικά λεφτά στο κράτος με μηδέν επιτόκιο. Μου δίνεις και εμένα τέτοια λεφτά? Δανεικά λεφτά στο κράτος με μηδέν επιτόκιο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Σας λέω, ναι. Δεύτερο, έχουμε το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος. Μη μισθολογικό κόστος είναι το κόστος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις
για το εργαζόμενο, οι οποίες δεν αυξούν το μισθό του. Δηλαδή, όσοι έχουν επιχειρήσεις ξέρουν ότι σε ένα μισθό κοντά στις 2.000, άλλες τόσες είναι το μη μισθολογικό κόστος. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος. Τρίτον, να μου κόψει όλους τους φόρους μνημονιακούς. Όταν λες ότι είμαστε εκτός μνημονίων, δεν μπορείς να λες, ας πούμε, για το φόρο επιτιδεύματος και να λες τώρα, ας πούμε, πάρε έναν εργαζόμενο. Δεν είμαστε σε εποχή άνθησης. Κατήργησέ τον. Άρα, εξηγώ με τις προϋποθέσεις αυτές, εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε εκφραστεί εδώ και 4 χρόνια στην αύξηση του μισθού στο εργαζόμενο, γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει και να θέλουμε να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι έχει κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα η έξοδος 600.000 παιδιών μας στην Ευρώπη. Δεν φαντάζεστε πόσο ακριβά το πληρώνει αυτό η οικονομία. Σας λέω για να ξέρετε, λείπουν από την αγορά 40.000 μηχανογράφοι. Γιατί έχουν πάει στην Ευρώπη. Σε εποχή που έχουμε και ανεργία, λείπουν 40.000 μηχανογράφοι. Λείπουν επαγγέλματα άπειρα από τον τουριστικό χώρο, από οδηγούς, από μηχανικούς, από υδραυλικούς, από ηλεκτρολόγους. Άρα όλα αυτά τα πληρώνουμε, γιατί η έξοδος τόσο μεγάλου αριθμού το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Και βεβαίως, ποια μετεξέλιξη θα έχει η οικονομία μας όταν αυτούς που σπουδάσαμε βγήκαν έξω. Δηλαδή, τι κάναμε εδώ, δώσαμε πολλά λεφτά για να σπουδάσουν τα παιδιά μας και σηκωθήκαν και φύγανε γιατί και καλά κάνανε, θα μου πεις, γιατί έπρεπε να επιβιώσουν. Άρα, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, δεν θα γυρίσουν πίσω. Και εμείς πρέπει να γυρίσουμε, γιατί η οικονομία στηρίζεται σε αυτούς. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση? Κύριε, θα μας πείτε δύο λόγια. Ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι κοντά σας. Για όσοι με ξέρετε, είμαι γέννημα θρέμα του Δήμου Ζωγράφου, άρα χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση. Ο πρόεδρος, όπως πάντα, χυμαρόδης. Έχει καλύψει τα πάντα και να ξέρετε ότι η έναρξη αυτών που θα έλεγα θα ήταν η εξής. Εσείς που είσαστε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε, πρέπει να σκεφτείτε ποιος εξυπηρετεί στον κλάδο μου. Τα οικονομικά, που έλεγε ο πρόεδρος. Άρα πράγματι σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζει με οικονομικά κριτήρια και λιγότερο με πολιτικά. Το δεύτερο κριτήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το Ταμείο, το Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς, το διαχειρίζεται η κυβέρνηση με έναν τρόπο καταστροφικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Τα χρήματα δεν τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε αυτοκινητόδρομους, δεν τα έδωσε για να κάνουμε τον ΒΟΑΚ, που ευτυχώς τον έκοψαν. Τα έδωσε ακριβώς για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, όπου θα μπορούμε και να επιβιώσουμε σε μια βιώσιμη ευημερία και να έχουμε τα χρήματα εκείνα, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Τα χρήματα αυτά, λοιπόν, έχουν και δύο μεγάλους τομείς στους οποίους ζητάει η Ευρώπη να αναπτυχθούμε. Είναι η ψηφιοποίηση, όλο αυτό που περιέγραψε, δηλαδή, ο Πρόεδρος, ίντερνετ, ιστοσελίδα, ενωμένες φωνές κάτω από μια ιστοσελίδα κοινή, δυνατότητα του πολίτη να ανοίγει το κινητό του και να βλέπει σε τι τιμές πουλάει το κάθε κατάστημα. Άρα, λοιπόν, αυτό έχει πρόθεση να το χρηματοδοτήσει, γιατί περνάμε σε μια άλλη μορφή οικονομίας. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που θέλει να χρηματοδοτήσει είναι η ενέργεια. Και η ενέργεια στην Ελλάδα έχει στρεβλό, μα εντελώς στρεβλό χαρακτήρα. Ξέρετε, το κόστος για τη μετάβαση, σε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, είναι τεράστιο. Και τα χρήματα που έχει προγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει είναι της τάξης των περίπου 200 δισεκατομμυρίων, σε πρώτη φάση. Γιατί αυτό? Γιατί εάν δεν πάρουμε τα χρήματα τα κράτη-μέλη, δεν τα αξιοποιήσουν με τον ορθό τρόπο,
το κόστος της ζωής θα ανέβει πέρμετρα. Και θα ανέβει πέρμετρα και δυσθεώρατα και τα φαινόμενα της δεξιάς σε όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη θα είναι όλο και μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τους πόρους και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέει ο κύριος Πισαρίδης, το 50% πρέπει να κλείσει. Για να κλείσει δεν πρέπει να έχει κάνουλα χρημάτων. Άρα φροντίζει η κυβέρνηση να μην υπάρχει αυτή η κάνουλα για να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο αγώνας λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και ο αγώνας που πέφτει λοιπόν και στον πρόεδρο και σε όλη την ομάδα του είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι η τοπική, ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Ζωγράφου και σε όλους τους Δήμους. Ξέρετε, θα έπρεπε η σχέση των επιχειρήσεων, και αυτή είναι μια θέση δική μας λίγο πολιτική, με τον Δήμο είναι τελείως διαφορετική από το σημερινό σχεδιασμό. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες, πολύ περισσότερους πόρους. Το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής στόχησης είναι να κάνει και με τις ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, την δυσκολία του πολίτη, του Δήμου, της μικρής επιχείρησης, να παράγει τη δική του ενέργεια. Όχι για να την πουλήσει, όχι για να γίνει και σε αυτό έμπορος, να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Αυτό έπρεπε να ήταν μια προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης. Εάν το είχαμε αυτό σήμερα, το κόστος για τις επιχειρήσεις και τα ασθενέστερα νοικοκυριά θα ήταν μειωμένο. Επέλεξε όμως να δώσει τη μεγάλη μερίδα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σήμερα την πληρώνουμε. Πληρώνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούσαμε να τις είχαμε δημιουργήσει εμείς. Αλλά δεν θέλαμε να τις δημιουργήσουμε εμείς. Και απόδειξη, ενώ υπάρχει ένας ωραίος νόμος, τον διαβάζουμε και λέει ότι μπορούμε να κάνουμε ενεργειακές κοινότητες, όταν πάτε στη ΔΕΔΙΑ και πείτε θέλω σύνδεση, επειδή δεν έχουμε δίκτυο, δεν αρκεί το δίκτυο, το έχουν πάρει 5 μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι στρεβλό. Και όσο δεν αλλάζει, τόσο θα χειροτερεύει. Θα πάω σε μια τελευταία, αν θέλετε, παρατήρηση, που επίσης θα είναι πολύ δύσκολη. Ο σχεδιασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για μια πράσινη μετάβαση. Λέει το 2050 να έχουμε μηδενικά απορρίμματα. Και λέει το 2030 να έχουμε μόνο 10% απορριμμάτων να θάψουμε και το 90% πρέπει να πάει σε κομποστοποίηση, σε ανακύκλωση. Η κυβέρνηση τι κάνει, εργοστάσια καύσης. Προστατεύει το περιβάλλον, όχι. Κοιτάζει λοιπόν πράγματα και πόρους οι οποίοι θα ήταν προς όφελος της κοινωνίας να πάνε προς όφελος κάποιων λίγων που τη στηρίζουν. Άρα λοιπόν, όταν το επόμενο στάδιο θα κληθούν οι μεγάλες βιομηχανίες να πάψουν να παίρνουν, αυτό σημαίνει τεράστια κόστη για τις μεγάλες βιομηχανίες, να αλλάξουν το μηχανολογικό της εξοπλισμό. Ποιος θα το πληρώσει? Ποιος θα το πληρώσει? Αυτός ο διάλογος έπρεπε να έχει εχθές. Χρήματα θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το αν τα δώσει και εμείς, αντί να τα αξιοποιούμε με σωστό τρόπο, αφήνουμε να πάνε τα χρήματα στους συμμέτερους και δεν φροντίσουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, θα έρθει η στιγμή που η βιομηχανία θα αναγκαστεί σε πολύ βραχύτερο χρόνο να κάνει τη μετάβαση και η κοινωνία, που είναι ο χρήστης της παραγωγής των προϊόντων, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ υπόψη μας στις επόμενες φορές που θα πάμε για εκλογές, γιατί αν δεν γίνει αυτό, να ξέρετε ότι η δεξιά καλπάζει και θα καλπάζει σε όλη την Ευρώπη. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, γιατί χαίρομαι που βρισκόμαστε κοντά, και θέλω να πω ότι ό,τι είπε ο Πρόεδρος τα επικροτώ, και ναι, Πρόεδρε, συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει έναν Πρόεδρο, ένα Υπουργείο Οικονομίας και να φροντίζει ότι αγοράζει η Ελλάδα στην ίδια τιμή να το έχει και η Γερμανία. Όχι επειδή η Γερμανία έχει το χρήμα και δεν καίγεται για την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, θέλει χρόνο, αλλά αυτό είναι το μέλλον αν πιστεύουμε ότι θα πάψουμε να είμαστε βορράς και νότος. Σας ευχαριστώ. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να σας πω,
Εγώ θέλω να βλέπετε το site του, εάν θέλετε. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Τώρα θα έχουμε μια εκδήλωση με τη ΡΑΕ και θα πούμε τρόπους πιθανά που μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει ενέργεια στην επιχείρησή του. Δηλαδή, πώς μπορεί να μειώσει μέρος ενέργειας. Έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν είτε παρουσίες υπουργών που κάνουμε ερωτήσεις, είτε ανθρώπων πανεπιστημιακών, είτε ανθρώπων της αγοράς. Είναι καλό λοιπόν να τις βλέπετε, γιατί πάντα τις κάνουμε διαδικτυακές. Και να ξέρετε ακόμη ότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνει το επιμελητήριο, είστε όλοι καλεσμένοι. Το λέω με αφορμή ότι τον άλλο μήνα έχουμε δύο πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις. Η μία είναι στο Ίδρυμα Ινιάρχος που κάνουμε τις βραβεύσεις που είπα, είναι στις 28 του μήνα και βραβεύουμε επιχειρήσεις ανάμεσά μας με κριτήρια που βάλαμε. Έχουμε επίσης μια εκδήλωση που θα κάνουμε για την γυναική επιχειρηματικότητα, όπου εκεί, να ξέρετε, στόχος μας είναι κάποια στιγμή να βρεθεί το πρόγραμμα που θα στηρίξει τη γυναική επιχειρηματικότητα. Σας λέω λοιπόν ότι μπορεί να είστε παρόντες και παρούσες σε αυτές τις εκδηλώσεις, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία. Είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά μας. Θα παρακαλούσα την πρώην Δήμαρχο, την κυρία Καφατζάκη, να πάρει το λόγο. Είναι η επικεφαλής παράταξης μαζί με την πόλη μας. Για την πόλη μας, συγγνώμη, για την πόλη μας. Εγώ ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά δεν ήξερα αυτό το εύρος των δραστηριοτήτων του επιμελητηρίου και την υποστήριξη που μπορείτε να παρέχετε στους Δήμους. Δεν έχουμε πληροφορηθεί αυτές τις προτάσεις που έχετε καταθέσει, που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί η κάθε αγορά έχει πραγματικά τα δικά της χαρακτηριστικά που οφείλουμε να τα μελετούμε πριν πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα, διότι τα μέτρα ορισμένα μπορεί να είναι οριζόντια, ορισμένα πρέπει να έχουν το συγκεκριμένο χαρακτήρα της πόλης και της τοπικής αγοράς που πρόκειται να υπηρετήσουν. Πραγματικά, η περίοδος την οποία ζούμε, την περιγράψατε ακριβώς έτσι όπως έχει, αφορά και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και νομίζω ότι το μοντέλο το οποίο προτείνατε, ιδιαίτερα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι πραγματικά πολύ εμπεριστατωμένο και ιδιαίτερα σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων, σε πολλά θέματα νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κοινά πράγματα. Και θα πω ορισμένα παραδείγματα, έτσι όπως τα έχουμε σκεφτεί σαν Δημοτική Παράταξη και όπως τα αντιμετωπίσαμε σαν προηγούμενη διοίκηση. Σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων, είναι σημαντικό και βρίσκεται τώρα στην επικαιρότητα, γιατί έχει ιδιαίτερη έξαρση, το πρόβλημα το ενεργειακό. Αν πραγματικά οι Δήμοι είχαν ενισχυθεί ή είχαν υποστηριχθεί ή υπήρχε δίκτυο ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ενεργειακές κοινότητες που είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους πάρα πολλοί Δήμοι, θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την τοπική αγορά αλλά και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Όμως, αυτή τη στιγμή και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα του κόστους της ενέργειας που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Και πραγματικά πρέπει και αυτοί να ενισχυθούν από την κυβέρνηση, που δεν το βλέπω προς στιγμή να γίνεται, και σε καμία περίπτωση να μην μετακυλήσουν αυτό το κόστος είτε στις επιχειρήσεις, είτε στα μαγαζιά, είτε στα νοικοκυριά. Γιατί πραγματικά δεν θα μπορέσει κανένας να το αντιμετωπίσει. Και εμείς είμαστε της άποψης και αυτή υποστηρίξαμε και στο διάστημα της θητείας μας, αλλά θα υποστηρίξουμε και τώρα, ότι αυτό το κόστος δεν μπορεί να μετακυληθεί και πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε σε μειώσεις. Ήδη στα 5 χρόνια που ήμασταν διοίκηση, είχαμε συνεχείς μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισμού, πραγματικά για να μπορέσει η κοινωνία να ανταπεξέλθει σε μία περίοδο κρίσης, COVID και ξανά κρίσης και ενεργειακής κρίσης και πάει λέγοντας. Ένα ζήτημα λοιπόν που είναι ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχουμε κοινό πεδίο είναι το θέμα το ενεργειακό. Ξέρετε ότι η πόλη του Ζωγράφου είναι μια πόλη κατά κύριο λόγο τόπος κατοικίας, πυκνοκατοικημένη, πόλη μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την συγκέντρωση του κόσμου αυτού στο εσωτερικό της. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος που μένει στο Ζωγράφο μετακινείται, δεν διασκεδάζει εδώ, δεν ψωνίζει εδώ, παραχρησιμοποιεί την πόλη μας μόνο για να
να πηγαίνει τα παιδιά του σχολείο, να μένει και όλα τα σχετικά. Επομένως, για μας η άποψή μας σαν Δημοτική Παράταξη και σαν αιρετή και η εμπειρία μας είναι ότι υπάρχουν τρία πεδία τα οποία ο Δήμος πρέπει να συγκεντρώσει, η κάθε Δημοτική Αρχή πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την τοπική αγορά και να συγκεντρώσει αυτόν τον κόσμο να ζει 24 ώρες αυτή την πόλη. Ένα πεδίο είναι οι υποδομές, η προσβασιμότητα που υπάρχει στην πόλη μας και κατά πόσον αυτή εξυπηρετεί την τοπική αγορά. Ένα δεύτερο είναι η ζωή στην πόλη, οι εκδηλώσεις, οι θεσμοί, η πολιτιστική δραστηριότητα που κρατά τους ανθρώπους στην πόλη και ιδιαίτερα τους νέους, γιατί πρέπει να γνωρίζω ότι είμαστε μια πόλη πανεπιστημιούπολη, η οποία φιλοξενεί πάρα πολλούς νέους που μένουν σε αυτή την πόλη, έστω και μόνο στην περίοδο των σπουδών τους. Και ένας τρίτος τομέας που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον συνεργασίας είναι τα ειδικά μέτρα για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Αναφερθήκατε σε εμπειρίες από άλλες πόλεις, όπως είναι οι Λευκές Νύχτες που ξεκίνησαν μόλις φέτος ή άλλα παραδείγματα της μελέτης της τοπικής αγοράς και της λήψης αντίστοιχων μέτρων από την πληροφορία που θα πάρουμε από τις μελέτες αυτές. Έχω δει όμως και σε άλλους δήμους τα τοπικά δίκτυα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που έχω δει σε άλλους δήμους ότι πραγματικά έχουν βοηθήσει και το Δήμο, αλλά έχουν βοηθήσει και την τοπική αγορά, γιατί πραγματικά είπε και ο κύριος Βαρετιμιάδης ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά την τοπική κοινωνία και να εισπράξουν ακριβώς και το ευχαριστώ, αλλά και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεών τους. Όπως επίσης έχω δει σε άλλους δήμους και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα σε άλλες πόλεις ότι έχει βοηθήσει την τοπική αγορά και η κάρτα του Δημότη με μια μικρή έκπτωση η οποία κρατάει τους πολίτες στο να ψωνίζουν από την πόλη τους πέρα από την επίκληση ότι το φιλότιμο να ψωνίζουμε από την αγορά την τοπική γιατί έτσι ενισχύουμε τους ανθρώπους της πόλης μας, ενισχύουμε την εργασία στην πόλη μας και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια πεδία και από τη δική σας δραστηριότητα και από τη δραστηριότητα που μπορεί να αναπτύξει μια τοπική δημοτική αρχή ή η τοπική αυτοδιοίκηση που μπορούν να βοηθήσουν την τοπική αγορά και να βοηθήσουν κατά επέκταση την ίδια την πόλη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κοινωνία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα δύσκολο χειμώνα, νομίζω ότι η συνεργασία, ο διάλογος, η ανταλλαγή των απόψεων είναι εκείνο το σημαντικό στοιχείο που, όπως είπατε κι εσείς, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει ο καθένας μας, τα προβλήματα αυτά που είναι έντονα μπορούν να μας ενώσουν και να βρούμε από κοινού λύσεις και για τις τοπικές επιχειρήσεις και για τους Δήμους, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κωστής Παπαναστασόπουλος από το Αγάπο Ζωγράφου. Έλα, Κωστή, πάνω. Όχι, αν θέλει μπορεί να ανέβει και πάνω, ό,τι θέλει. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έλαβε για την σημερινή εκδήλωση, που αν δεν απατώμε είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο στην πόλη μας. Να ευχαριστήσω θερμά και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, για τη λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, όπου βγάλαμε μια ξεκάθαρη εικόνα το τι συμβαίνει εν έτη 2022 στην χώρα μας. Από όσα σημαντικά αναφέρατε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, κρατώ μια λακωνική φράση που αναφέρατε, ότι οι οικονομικές επιπτώσεις πάντα έχουν και ένα κοινωνικό απόϊχο. Αυτό το κοινωνικό απόϊχο
Εμείς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, που η τοπική αυτοδιοίκηση από τη φύση της είναι άμεσα εμπλεκόμενο με τον πολίτη, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, αναγνωρίζει και είναι το μαξιλάρι στο Δημότη που αναγνωρίζει το πρόβλημα και πρέπει να δώσει άμεσα τη λύση. Οπότε μας ενδιαφέρει άμεσα και η επιχειρηματικότητα και η τοπική αγορά στην πόλη μας. Τώρα, διανύουμε ήδη μια μακροχρόνια οικονομική κρίση. Σε αυτό πλέον έχουμε και την υγειονομική κρίση. Καπάκι έρχεται η κρίση της ενέργειας και όλα αυτά δυσχεραίνουν την δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπόρων και των πολιτών, καταναλωτών, διότι μειώνεται και η αγοραστική ικανότητα των πολιτών. Και όλα αυτά έχουμε και την ανεργία και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Θα ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση, ότι όταν υπάρχει ευημερία στην τοπική αγορά, υπάρχει τοπική ανάπτυξη. Υπάρχει ανάπτυξη οικονομίας, συμβάλλουμε με έναν τρόπο στην κυκλική οικονομία, τονώνουμε την ψυχολογία των πολιτών, υφίσταται πλέον και μια κοινωνική συνοχή η οποία πλέον έχει διαταραχθεί και όλο αυτό συμβάλλει σε μια καλύτερη εικόνα του Δήμου με καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα ήθελα λίγο να δούμε τη λέξη επιχειρώ, επιχειρηματικότητα επιχειρώ. Τι σημαίνει επιχειρώ? Σημαίνει ότι προσπαθώ να δράσω, καταπιάνω μια συγκεκριμένη δραστηριότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχοντας συγκεκριμένο budget και θέτοντας ένα συγκεκριμένο στόχο, προκειμένου να επέλθει η ανάπτυξή μου ή η βιοπορισιμότητα. Εδώ τίθονται τα εξής ερωτήματα. Ο Δήμος πώς μπορεί να βοηθήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση? Μπορεί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Βέβαια, για να βοηθήσει ο Δήμος χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση σε πολλά επίπεδα. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Για να πετύχει ένας επιχειρηματίας ή μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες προϋποθέσεις. Θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει ασφάλεια στην πόλη. Και όταν λέω στην πόλη, εννοώ την εμπορική γειτονιά που γίνεται η οικονομική δραστηριότητα. Να υπάρχουν τα κατάλληλα έργα, αναμόρφωση του δημοσίου χώρου, περισσότερο πράσινο, προσβάσιμοι χώροι που ενδεχομένως να μην υπάρχουν. Να υπάρχει καλύτερη συγκοινωνία. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την πόλη μας, που υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση σχετικά με τη μορφολογία εδάφους. Καθαριότητα, σωστός φωτισμός, δημιουργία θέσεων σταθμεύσεως δίκυκλων και γεωταχή. Και θα πρέπει και η εμπορική γειτονία ή τα εμπορικά σημεία να έχουν και μια ποιοτική σύνδεση μεταξύ τους. Θα πω ένα πρόσφατο παράδειγμα στην πλατεία Γαρδένια. Όταν στην πλατεία Γαρδένια υπάρχει επιχείρηση με μεταχειρισμένα ρούχα, δίπλα υπάρχουν επιχείρηση καφέ, παραδίπλα με οπτικά, στο κεντρικό σημείο της πόλης που απέναντι είναι μια πλατεία που δεν έχουμε δώσει την αρμόδια προσοχή, έτσι δεν υπάρχει καμία κίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και της τοπικής αγοράς στο κέντρο της πόλης. Και τέλος, θα πρέπει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου να έχουν στηθεί με ένα τέτοιο τρόπο που να προσελκύουν επισκέπτες από άλλες γειτονίες και περιοχές και ταυτόχρονα να τους παρακινεί να ψωνίσουν την τοπική αγορά. Αυτό όμως θέλει επιμονή, συνέχεια και ξεκάθαρα μηνύματα επικοινωνίας. Όλα τα παραπάνω λοιπόν θα βοηθήσουν την εγγένεια λειτουργία της πόλης για τις επιχειρηματίες, θα βοηθήσουν την ανάκαμψη τοπικής αγοράς και δεν νοείται εμπορική αγορά χωρίς να υπάρχουν ευχαριστημένοι πολίτες και ικανοποιημένοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Και το αντίθετο. Ο πιο απλός τρόπος που μπορεί να μεριμνήσει και να βοηθήσει ο Δήμος την τοπική αγορά, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις, είναι να παρέχει εκπαίδευση και επιμόρφωση, να κάνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια και συμβουλευτική προ τις επιχειρήσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω τα τρία σημεία που θα έπρεπε να αφοσιωθούμε όλοι από κοινή, ο καθένας το δικό του μετερίζει. Το ένα σημείο είναι σε επίπεδο πόλη καταρχήν, όπου θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το δημόσιο χώρο, περισσότερο πράσινο, προκειμένου να είναι ο χώρος ελκυστικός για τον πολίτη, παύλα καταναλωτή. Σε επίπεδο γειτονιάς να υπάρχουν εμπορικά σημεία
που να δημιουργούν το ενδιαφέρον και σε επισκέπτες εκτός πόλεως και σε επίπεδο κάθε επιχείρησης να υπάρχουν συμβουλευτικά προγράμματα, που πολύ καλά αναφέρει και μας ενημερώσατε προηγουμένως, προκειμένου να ενημερωθούν και οι καταστηματάρχες και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ότι υπάρχουν τα e-shop, προώθηση, social media, που είναι μια ιδιαίτερη επιστήμη πλέον. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα, επειδή πριν, αγαπητέ Πρόεδρε, αναφέρατε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο υβριδικό σύστημα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ θέλω να θέσω ένα παράδειγμα μιας πολικής αρκούδας που βρίσκεται σε ένα παγόβουνο. Το παγόβουνο λιώνει, η αρκούδα μένει πάνω. Θα πρέπει η αρκούδα πλέον να έχει μια τέτοια ευελιξία, να κολυμπήσει, να δει και μια άλλη αγορά που την ενδιαφέρει. Και είναι το υβριδικό σύστημα που ορθά αναφέρατε προηγουμένως. Τώρα, όπως μια επιχείρηση θέλει να φέρει ένα νέο προϊόν στην αγορά, θα πρέπει να υπάρχει υφιστάμενη ανάλυση πού θα φέρει το προϊόν. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει διάθεση, επιχορήγηση 15.000 ευρώ για μελέτη, προκειμένου να αναγνωρίσουμε τα σημεία και τα σημεία ευκαιρία στην τοπική αγορά. Καλά το κατάλαβα? Εδώ δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο τα τελευταία χρόνια. Τι εννοώ? Να υπάρχει μια ανάλυση φυστάμενη κατάσταση που να δούμε ποια είναι τα κριτήρια επιλογή των πολιτών προκειμένου να επιλέξουν κατάστημα. Έρχονται επισκέπτες από άλλες πόλεις? Μάλλον όχι. Πώς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται το Δήμο? Είναι ένα... Αυτά όλα θα ήθελα να σε διακόψω που αναφέρεις τώρα, συγγνώμη, θα τα βγάζει μελέτη. Η μελέτη γίνεται με συνεργασία δική σας και όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζεις, αυτά θα βγάζει μελέτη. Ακριβώς. Ό,τι αναφέρει, δηλαδή έπρεπε να σας στείλω μια μελέτη σε έναν άλλο Δήμο. Η λογική της αυτή είναι και στο τέλος κρίνει λέγοντας οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν 1, 2, 3, έτσι ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στα καταστήματα. Ζητάω συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλά. Όχι, και οι ηλικίες είναι πολύ σημαντικό, το ηλικιακό γκρουπ των καταναλωτών. Εσείς, τα ερωτήματα τα προσδιορίζετε εσείς. Δηλαδή, γιατί γίνεται συνεργασία της εταιρείας που υπάρχει, της ICAP που είχαμε, με το Δήμο, με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τις επιχειρήσεις. Για να καταλάβεις, η ICAP θα πάει να επισκεφτεί 200 επιχειρήσεις εδώ του Δήμου, που θα τους πάρει από μια μήνυ συνέντευξη για να βγάλει το συμπέρασμα. Ενίως που δεν βγάζει το συμπέρασμα μόνο της. Γι' αυτό και κοστίζει τόσα λεφτά, γιατί κρατάει 2-3 μήνες για να γίνει. Συγγνώμη, πάλι συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό όμως ήθελα να πω, μια και το έκανε, είναι. Εμείς είπαμε, μια και οι Δήμοι δεν το κάνουμε, το χρηματοδοτούμε εμείς, απλά ήδη πρέπει να το ζητήσω. Δεν μπορούμε να το πούμε ξαφνικά εμείς ζωγράφοι και να πούμε, ξεκινάμε μια μελέτη. Αυτό εξήγησα. Και τώρα κλείνοντας, πώς βοηθήσαμε εμείς ως Δημοτική Παράταξη Αγάπη Ζωγράφου, με τα μέσα βέβαια που διαθέτουμε, διότι δεν είμαστε ο Δήμος, εν καιρό ειδικά της πανδημίας. Καταρχήν, άμεσα είχαμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου συγκεντρώσαμε όλα τα καταστήματα που κάνουν delivery, take away, προκειμένου ο Δημότης να μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή ποια είναι τα καταστήματα αυτά στο Δήμο Ζωγράφου. Αυτομάτως είχαμε το site και την ιστοσελίδα στο Facebook. Μετά, επειδή εδώ και 7 χρόνια κάνουμε μια συγκέντρωση σχολικών ειδών, εν καιρό πανδημίας, είπαμε να εντάξουμε τα βιβλιοπωλεία με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως είναι κάδος, καλάθι εντός του βιβλιοπωλείου, προκειμένου να προσελκύσουμε τη ζωγραφιότητα, να μην πηγαίνουν σε βιβλιοπωλεία εκτός πόλης, αλλά στην περιοχή μας. Εδώ και πολλά έτη που λειτουργεί η παράταξη, ουδεμία φορά δεν έχουμε κάνει εκδήλωση δωρεάν σε χώρο του Δήμου. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται σε τοπικά μαγαζιά, σε γουδί ζωγράφου Ηλίσια με rotation, προκειμένου να αναδεικνύουμε τα εμπορικά σημεία της πόλης. Και εν καιρό πανδημίας πάλι, και εδώ ετεροχρονισμένα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέντζελο, που είχα μια επικοινωνία πριν 2 χρόνια, ενημερώσαμε επιχειρήσεις για τα προγράμματα που υπάρχουν και για τα συμβουλευτικά προγράμματα δημιουργίας e-shop. Από εμάς, να πω ότι θα είμαστε δίπλα στην τοπική αγορά, με προτάσεις, πράξεις. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρόντες προσκεκλημένοι στη σημερινή εκδήλωση και νομίζω ότι όλα αυτά αποτείνουν μια συνεργατική διάθεση όλων των φορέων. Ευχαριστώ πολύ όλοι σας. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκρέντζελος, μιας και το λες, είναι και υπεύθυνος από το επιμελητήριο για τα e-shop και site. Πέστε όλοι πάνω του, γιατί αυτός έχει όλο το πρόγραμμα. Ο κύριος Κουγιουμζής έχει την ευθύνη λόγω του προγράμματος του Αγορά Athens στην πλάκα Μοναστηράκη. Δεν ήταν προβοκατόρικη η ερώτησή μου για τα 35.000. Ήθελα να ακουστεί και αλλά επειδή ήταν τώρα σημαντική. Είσαι έμπειρος ως ασφαλιστής τώρα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν ένα Δήμος δεν τα πάρει, τώρα μου λες να σου πω αν τα πήρε ο Δήμος. Όχι. Άμα τα είχε πάρει, θα το ήξερε τι απάντηση.
Αφού τα είχαμε ενημερώσει, είναι, σημαντικό, βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Στα δηλαδή τοπικά. Να το ληστεί. Ήμουν 8 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κλείσει την συζήτηση ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Ζωγράφου. Θα μιλήσεις σε ναι, έλα, Κωστή. Να σου δώσουμε το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Κάτι. Κωστή. Το εξής. Λέγομαι Κώστας Πίτσιος, είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Είμαι αρχιτέκτο μηχανικός και ήμουνα την περίοδο του 2000 στενός συνεργάτης του Τάσου του Μπαλαφούτα που ήταν πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ναι, ναι. Αν το γνωρίζετε. 12 χρόνια μαζί. Τον έβλεπα πιο πολύ από τη γυναίκα του. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας για το πώς θα ζήσουν τα καταστήματα. Διότι όταν θα έρθει το μετρό εδώ, η πόλη θα ερημώσει. Δεν θα μεγαλώσει, θα ερημώσει. Επειδή δουλεύω και έχω και ένα γραφείο στον Κορυδαλό, θα φύγουν όλοι από εδώ και θα πάνε στην πλατεία Ελευθερία, στον Κορυδαλό, να ψωνίσουν. Εδώ πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την πόλη, να μην ασχοληθούμε με τα πολιτικά στο Δήμο, όπως ορθά είπατε. Και διαφωνώ στο τελευταίο, ότι θα ψηφίσουν όχι με βάση τα κόμματα, θα ψηφίσουν όλοι με βάση τα κόμματα και το ίδιο πανηγύρι θα ξαναγίνει. Δεν θα πάνε σε αυτά που λέτε εσείς, που ορθά τα λέτε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να γίνουν διαπλατύνσεις, θα πρέπει να φτιάξουμε τα καταστήματα του Δήμου, να γίνουν πάρκινγκ, να ασχοληθούμε μέχρι να έρθει το μετρό, διότι όταν έρθει το μετρό η πόλη θα ερημώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Θα σου πω ένα ωραίο ρητό πάντως που φύγεις, ναι, γι' αυτό. Παρακαλώ. Ένας μεγάλος νοτιοαμερικάνος συγγραφέας είπε: αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε λαό, θα αλλάξουμε ηγεσία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λαό, θα αλλάξουμε ηγεσία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ή θα ενοποιήσουμε κάποιες καταστάσεις για να πάμε παρακάτω. Αρκεί κατά το λαό και οι άρχοντες, έλεγε η γιαγιά μου. Σωστό είναι. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εγώ. Και εμείς ήταν ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια μελέτη πάνω στις επιπτώσεις του μετρό σε επιχειρήσεις? Τη συγχωρή κουβέντα. Τώρα ξέρει, υπάρχει άποψη που η μία είναι αυτή, υπάρχει η ανάποδη. Μην μπούμε σε αυτό το πράγμα. Όχι, αν υπάρχει λίγο κάποια μελέτη, όχι η κουβέντα. Όχι, ρώτησα αν υπάρχει. Ναι, ναι, όχι, ρώτησα αν υπάρχει. Αν υπάρχει μελέτη για τι επιπτώσεις του μετρό σε ένα Δήμο. Σε ένα Δήμο. Έχει πάρα πολλές. Μπορεί να το διαβάσει όπως θες. Κάθε εξυγχρονισμός μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός ανάλογα πώς μπορείς να τον αξιοποιήσεις. Τώρα, να πω εγώ δημοσίως ότι είναι κακό να έρθει το μετρό εδώ, δεν μπορώ να το πεις. Καλό είναι. Τι κάνω που είναι καλό? Δηλαδή, διευκολύνει την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε τέτοιες κουβέντες. Το να φτάσουμε στο σημείο και να πούμε, λοιπόν, ξέρεις όμως για να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του μετρό, για το μετρό είναι καλό που έχετε εξυπηρετεί κόσμο. Τι να κάνουμε δηλαδή? Είναι το καλύτερο μέσο μεταφοράς παγκοσμίως. Θα πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές στο Δήμο και να δούμε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη οικονομίας. Είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τώρα να πω εγώ ως εκπρόσωπος θεσμικού φορέα του επιμελητηρίου ότι είναι κακό πράγμα το μετρό, δεν θα το πω. Δεν μπορώ να το πω. Του αντίον δηλαδή. Ξέρεις, πάμε την ανάποδα. Παρακαλάνε κάποιοι Δήμοι, να ξέρεις, οι Δήμοι που δεν έχουν, σου λέει, θέλω και εγώ, το βλέπω. Ναι, παιδί μου, κάθε εξυγχρονισμός, ξέρεις, είναι καλό το ίντερνετ ή κακό? Άκου να σου απαντήσω. Η απάντηση είναι, άκουσα να σου πω κάτι για το ίντερνετ, να σου απαντήσω, γιατί είχαμε θέμα και στον κλάδο μας. Άκουσα την απάντηση ποια είναι. Καλό, κακό, το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας, άρα θες, δεν θες, θα μπει στο ίντερνετ. Άρα έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να καταλάβεις και να προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς, γι' αυτό λέμε για υπηρετικές επιγείς, ή άλλη να κάτσεις απ' έξω και κάποια στιγμή να κλάψεις τη μοίρα σου και να κλείσεις το μαγαζί, γιατί πολλαπλά δεν κατάλαβες ότι ο εξυγχρονισμός όταν έρχεται δεν σε ρωτάει. Δεν θα ρωτήσει ποιος από τους. Άρα το νόημα, αν μου αρέσει ή όχι, δεν έχει καμία αναφορά. Δηλαδή θα μπει στη ζωή μας είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Άρα πρέπει να δεις την αξιοποίησή του. Το να κάθουμε να συζητάμε τώρα ότι δεν έχει κανένα νόημα. Το μετρό λοιπόν απαντώ, παρά τα καλά του λόγια, είναι πολύ καλό να ζωγράφει και να έρθει παντού. Τώρα, αν αυτό επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την οικονομία, τότε πρέπει δυστυχώς η οικονομία να πάει στα σχέδια του μετρό και όχι το ανάποδο. Γιατί αν σκεφτείς ότι οι κάτοικοι του Ζωγράφου πόσο πολύ λιγότερο θα ταλαιπωρηθούν, τι να κάνουμε δηλαδή, γιατί είναι η αλήθεια. Θα σας πω μόνο τούτο για μια μελέτη που είπες. Αν δεν υπήρχε το μετρό στην Αθήνα, όταν έβγαινες έξω το πρωί με το αυτοκίνητο, θα ήσουν ακίνητος. Δηλαδή, ακίνητα τα αυτοκίνητα στην Αθήνα. Δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή, έχουμε 4 φορές παραπάνω αυτοκίνητα στην Αθήνα. Που η λύση του μετρό φαίνεται όταν μια μέρα κάνει απεργία το μετρό. Για να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, όλες οι μεγαλοπόλεις, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη,
Στο μετρό στηρίζονται, τι να λέμε τώρα. Είναι το φτηνότερο μέσο και το υπέρ του αδυνάμου είναι το μετρό. Και το ταχύτερο. Δεν ήταν εναντίον του μετρό. Όχι. Σαν σχολές οδηγών μιλάει, είδες. Σκέφτηκε ότι έβγαζε πολλά διπλώματα σε μηχανάκι. Η άποψη. Η άποψη είναι ότι αν δεν προετοιμαστεί σωστά στην περιοχή σου το μετρό θα σου κάνει ζημιά και όχι ως προς τα καταστήματα. Όχι ως το αν θα ευκολύνει τη ζωή. Μην πάμε στο ανάποδο. Ακριβώς. Ότι θα φύγει ο κόσμος από εδώ. Εμείς πρέπει να δούμε την κατάσταση ώστε να φέρουμε κόσμο. Ή τον κόσμο που έχουμε εδώ να τον κρατήσουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατηθεί ο κόσμος γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στους ζωγράφους. Έτσι. Δεν είναι πυκνοκατοικημένοι. Υποδομές που είπε η κυρία πριν. Ήταν προβοκατόρια. Υπόγεια. Δηλαδή πρέπει να γίνουν. Τι να κάνουμε. Κάναμε με τον πρόεδρο 20 λεπτά γύρω-γύρω για να βρούμε που θα παρκάρουμε. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο. Στην πόλη, εντάξει, με το μετρό θα έρθει με το μετρό, αλλά με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινηθεί. Θα πρέπει να βρει τα σημεία που θα παρκάρει. Πρέπει να γίνουν δημοτικά πάρκιν ή ΕΣΔΙΤ, που να πληρώνει ένα μισό. Κάναμε μελέτη. Είναι το 5 ή το 8, αν θυμάμαι καλά. Την οποία βέβαια την ξέρουν λίγοι για το τι λέει για το Δήμο Ζωγράφου. Το τότε ο πρόεδρος που έκανε τη μελέτη. Έλεγε συγκεκριμένα πράγματα ότι αν δεν αλλάξουν, θα πάθει μεγάλη ζημιά ο Δήμο Ζωγράφου. Γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο να φεύγει ο κόσμος. Αγαπητέ συνάδελφοι, να σου πω γιατί είναι λάθος να το βάλετε στη συζήτηση. Άντε και βάλετε συζήτηση για το μετρό ζωγράφου. Θα σου πει κανένας ότι πρέπει να σε δικαιολογήσει αν δεν έχει το μετρό ζωγράφου. Άρα, εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να βλέπουμε θετικά, να έχουμε θετική σκέψη. Δηλαδή, αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονός, το οποίο πιθανό να έχει δίκιο, να έχει. Πολύ ωραία. Αυτό το αρνητικές συνέπειες στην οικονομία να το κάνουμε θετικό. Ακριβώς. Δηλαδή, να δούμε λοιπόν. Η μία άποψη είναι. Ότι κάτι και το ζωγράφο θα πάνε στο κορυδαλό, λίγο παραγκράπευε το κορυδαλό, για κοντά που τα λέμε. Να πας... Η άλλη άποψη είναι να έρθει ο κορυδαλό εδώ. Αυτό θέλω. Αφού δεν μπορεί να εμποδίσει, δηλαδή εσύ σκέψου πώ θα το φέρει στον άλλο εδώ. Ακριβώς, αυτό αν θέλουμε. Σκέφτεσαι ότι μόνιμα εγώ είμαι μια κακή πόλη και θα φύγουν, θα φύγει, δεν θα κάτσει. Δεν πρόκειται να το κρατήσει με μετρό ή χωρί μετρό. Άρα σκέψου τον τρόπο, επιμένω, να δημιουργήσει προποθέσει να έρθει εδώ. Αυτό θέλω. Λεφτά υπάρχουν, κυρία Προεδρήμαρχος. Άρα πρέπει να τα ζητήσει ο Δήμος, δεν πάει να τα δώσω μόνος μου. Πρέπει να είναι στις υποδομές, πρέπει να είναι σε άλλο τομέα, για να υπάρχουν τα γιατί, μέτρα στο λόγο μέχρι σας το είπατε, 30 φεύγα που θα τελειώσει το μετρό. Εσείς στο λόγο σας είπατε ότι αυτό το θεωρείτε αναγκαίο και έρχεται και σας λέει το πέντε. Επειδή το θεωρείτε αναγκαίο, σας δίνουμε και τα λεφτά να το κάνετε. Βεβαίως με το ζόρι δεν μπορούμε να έρθουμε να πούμε ούτε στο Δήμο κανένα πάρτε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Κοίτα τι ωραία, σας το λέω. Σας το λέω ηλεκά. Έχουμε 35 χιλιάρικα. Τα θέλετε. Άμα δεν θέλετε να τα πάρετε, δεν μπορώ να το δώσω με το ζόρι. Νομίζω ότι καλό είναι να τα πάρουμε, αλλά το λέω γιατί η κουβέντα με το μετρό. Ασφαλώς θα το κάνω. Αλλά σας λέω ότι η κουβέντα για το καλό ή κακό μετρό και την επίπτωση στην επιχειρηματικότητα, έτσι και δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και των χαρακτηριστικών της, δεν βγάζει πουθενά. Γι' αυτό σας το είπα. Τι χρειαζόμαστε. Αυτό θέλουμε. Τι χρειαζόμαστε ώστε να αναστρέψουμε αυτό που λέτε. Το κατά να το κάνουμε υπέρ. Σκέπτε στην Ακρόπολη και μόλις 200.000 πλάκα Μοναστηράκη. Το είδαμε, είπαμε τι θα κάνουμε και το ξεδιπλώσαμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και στην πλάκα και στο Μοναστηράκη και είναι οι μόνες επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας που αυτή τη στιγμή λειτουργούν, θα έλεγα, θετικότερα από όλες τις άλλες τις περιφερειακές αγορές ως το κομμάτι της κατανάλωσης. Άρα τι κάνουμε. Το ξεδιπλώσαμε, βάλαμε Wi-Fi, έρχεται ο επισκέπτης εκεί, πλοηγείται εύκολα, μπαίνει στο site που έχουμε δημιουργήσει, έρχεται ένα application στον επισκέπτη και του λέει είσαι σε αυτή την περιοχή, μπορείς να περιηγηθείς, να ξέρεις πού είσαι, τι θα επισκεφτείς, ποια ιστορικά, αρχαιολογικά μέρη θα βρεις μπροστά σου και όλα αυτά τα λέω με την εξής έννοια, ότι αυτό κατά ένα παράδειγμα θέλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε σε όλες τις άλλες περιφερειακές αγορές.
Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε την τεχνογνωσία πάνω στο κομμάτι αυτό που την έχουμε ήδη αποκτήσει, να κάνετε κάτι ανάλογο, ανάλογα με τα δεδομένα της περιοχής σας. Και εκεί είναι που θα κερδίσετε το στοίχημα. Έτσι νομίζω, Πρόεδρε, νομίζω ότι εμείς ήδη το κερδίζουμε το στοίχημα στην Πλάγα Μοναστηρά και έχουμε και μέλλον μπροστά μας. Και έχουμε μέλλον πραγματικά πολύ θετικό. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Γιώργο. Εγώ θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, να μου επιτρέψει να σε λέω Γιάννη, γιατί σε θεωρώ φίλο μου, όπως και τον Νίκο. Και τον Νίκο. Γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε και είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομιμοποίησης, ήταν δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστήκαμε. Δεν θα μπω στο θέμα το ποιος θέλει που του ζωγράφου είναι σήμερα στο κομμάτι του επιχειρήν σε αυτή την κατάσταση. Πάνω απ' όλα φταίμε εμείς οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, γιατί εμείς δίνουμε την ψήφο μας και όλα τα υπόλοιπα στην εκάστοτε δημοτική παράταξη που διοικεί. Και το ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει θέση, είμαστε εμείς 100% υπεύθυνοι και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το αλλάξουμε αυτό. Να συμπορευτούμε με όλες τις παρατάξεις, χωρίς ταμπέλες κομματικές, να μπορέσουμε και με την έλευση του Μετρό που είπαμε, είτε έχει τα καλά του και τα κακά του, από τη στιγμή που θα έρθει είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Γιατί ο ζωγράφου, δυστυχώς, δεν είναι η πόλη του παρελθόντος. Του ζωγράφου έχει γύρω στους 80.000 μόνιμους κατοίκους, αν θυμάμαι καλά, έτσι, και ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50.000, στο κομμάτι των φοιτητών. Και στην πόλη μας, αν βγούμε μετά στις 9.30 το βράδυ, δεν περπατάει τίποτα. Ούτε ταξί πλέον. Μόνο οι στάσεις των λεωφορείων είναι γεμάτες, για να φύγει ο κόσμος και να κατέβει να πάει οπουδήποτε πλην του ζωγράφου. Αυτό είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Και όταν λέω στο χέρι μας, μιλάω πιο πολύ από εμάς, τους δημότες, τους εμπόρους, για να πιέσουμε και τους πολιτικούς μας να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Έτσι. Από την πρώτη μέρα που είχαμε κουβέντες με τον Νίκο, με τον Γιάννη, ξέρουμε κάποιες δράσεις που μας προτείνανε να μας βοηθήσουν οικονομικά. Τις έχουμε μεταφέρει στη σημερινή διοίκηση. Δυστυχώς, η σημερινή διοίκηση φαίνεται και από το σήμερα το που είναι και το ποιοι είναι, πλην από τον κύριο Λένη, που είναι και ανεξάρτητος. Έτσι. Δεν έδωσε κανένα το παρόν. Να το κλείσω εδώ αυτό το θέμα. Να μην επεκταθώ, να με συγχωρέσετε κιόλας, γιατί δεν είμαι και καλός το λόγο. Πρώτη φορά παίρνω μικρόφωνο, γιατί έχω πολλά να πω. Εγώ θα ήθελα από τους παρόντες, την κυρία Καφατζάκη και τον κύριο Παπαναστασόπουλο, να έρθουν πιο κοντά στον Εμπορικό Σύλλογο και στους εμπόρους της περιοχής μας, να συμβαδίσουμε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αθηνών, να βρούμε μία λύση. Αν δεν συνεργαστούμε, είμαστε αυτή τη στιγμή στο μηδέν, το επιχειρήν στο Δήμο μας θα πάει υπό το μηδέν. Έχουμε ένα δυνατό όπλο που αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Αυτά. Φεύγουμε. Σας καλούμε να μπείτε στο... Έχουμε και εμείς κόμμα. Σας καλούμε να μπείτε στο κόμμα του Επιμελητηρίου και των Μικρομεσαίων, που είναι η μοναδική λύση για τις δουλειές μας, για τη ζωή μας και τις οικογένειές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.